μείνει προφυλακισμένη. Βαρύς ο πέλεγκος της δικαιοσύνης για όσους κρίθηκε ότι εκμεταλλεύτηκαν και κακοποίησαν σεξουαλικά ένα κορίτσι 12 ετών. Ισόβια και 41 έτη κάθριξη στον 55χρονο για τον κατεξακολούθηση βιασμό της 12χρονης από τον Κολονό. Οι δικαστές του επέβαλαν την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή και για τη μαστροπία, την πορνογραφία και την κατάχρηση της ανήλικης. Θεωρώ το αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων το χειρότερο αδίκημα το οποίο μπορεί να υπάρξει. Ποινή κάθριξης 24 ετών για μαστροπία και πορνογραφία στον 57χρονο. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών στη μητέρα για το πλημέλημα της εκβίασης. Η αποφυλάκησή της θεωρείται ζήτημα χρόνου. Αυτό που περιμένει είναι να αγκαλιάσει το παιδί της, να γυρίσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όχι μόνο γιατί αποδείχθηκε η απαλλαγή της, αλλά και γιατί τιμωρήθηκαν όλοι όσοι έβλεψαν την κόρη της. Ομόφωνα οι δικαστές αρνήθηκαν να δώσουν ελαφρυντικό στον 55χρονο. Ομόφωνα είπαν όχι και στον δεύτερο καταδικαστέντα για τη μαστροπία και την πορνογραφία της ανήλικης. Με μεγάλη πλειοψηφία 6-1 δεν χορήγησαν ελαφρυντικό ούτε στη μητέρα για την εκβίαση. Για όσους κρίθηκαν ένοχοι ότι συνάντησαν τη 12χρονη, επιβλήθηκαν ποινές από 5 έως 7 έτη κάθριξης. Νωρίτερα η εισαγγελέας είχε ζητήσει να μην χορηγηθούν ελαφρυντικά στον 55χρονο λόγω των ιδεχθών πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως τρεις εμπειρότατοι δικαστές που έχουν δικάσει πάρα πολλά κακουργήματα και αντίστοιχα αδικήματα και μία εμπειρότατη εξίσου εισαγγελέας είχαν από την ίδια ακριβώς διαδικασία που παρακολουθήσαμε όλοι μας επί τρεις μήνες τελείως διαφορετική άποψη από τέσσερις λαϊκούς δικαστές.